Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, καλά είστε? Είμαστε πίσω στο America Truck Simulator, όπου θα συνεχίσουμε το μεγάλο δρομολόγιο που είχαμε αφήσει την προηγούμενη, στο πρώτο part, από Αριζόνα, Phoenix για Βόρεια Καρολίνα, στο Wilmington, για λογαριασμό της Camway, της γνωστής αμερικάνικης εταιρείας. Έχουμε σταματήσει για ωράριο, για να καθίσουμε να ξεκουραστούμε αυτό το μεσάωρο που προβλέπεται από τον νόμο, έτσι. Και θα δουλέψουμε τώρα, θα οδηγήσουμε για 8 ώρες σερί και στην επόμενη στάση που θα κάνουμε θα κοιμηθούμε όπως προβλέπεται από τον νόμο, έτσι. Λοιπόν, έχουμε σταματήσει εδώ σε αυτό το πάρκινγκ για να κάνουμε το ωράριό μας, τη στάση μας. Έχω τσιμπήσει εννοείται και λίγο, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, είμαστε σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο, ανάμεσα στο Σαν Σιμών και στο Las Cruces, έτσι, εδώ ακριβώς. Είπαμε, ξεκινήσαμε από το Phoenix της Αριζόνας για να φύγουμε να πάμε πάνω στη Βόρεια Καρολίνα και στο Wilmington. Είναι 2000 και κάτι τα μίλια, είναι αρκετά μεγάλο το δρομολόγιο. Εννοείται θα κάνουμε τη γνωστή μας γύρα τώρα προτού να ξεκινήσουμε, όπως γίνεται πάντα. Ωραία. Να δούμε λίγο τα λάστιχα του φορτηγού, τα λάστιχα της καρότσας, μην τυχόν έχουμε κάποια διαρροή, έτσι. Ωραία. Και να δούμε και τα λάδια, εννοείται, από μέσα από το φορτηγό. Είμαστε με το Freightliner Cascadia 2022 το μοντέλο, δικιά μας καρότσα, δικιά μου και το φορτηγό, δικιά μου και η καρότσα, έτσι. Ωραία. Όλα τα βλέπω να είναι κομπλέ. Λοιπόν, ας μπούμε και από μέσα τώρα. Να ανοίξουμε λίγο το διακόπτη. Να ανοίξουμε λίγο το διακόπτη να δούμε τα λάδια. Ωραία, oil level ok μας λέει, οπότε βάζουμε μπροστά. Να ζεσταίνεται και λίγο το μηχάνημα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρα 20 το απόγευμα. Όπως είπαμε, είναι και επικίνδυνο το φορτίο. Είναι νητροκυταρίνη, έτσι. Και επικίνδυνο το φορτίο και το θέλει και άμεσα όσο γίνεται. Και έθραυστο, οπότε τα έχουμε λίγο αυτά στο νου μας. Τι άλλο, αυτά θα ταξιδέψουμε όπως είπαμε νύχτα και κατά πάσα πιθανότητα θα κοιμόμαστε την ημέρα, θα σταματήσουμε την επόμενη φορά που θα σταματήσουμε θα είναι και για ύπνο, να κοιμηθούμε τις ώρες που προβλέπετε για να μην έχουμε προβλήματα με τον νόμο, έτσι. Και αυτά τέλος πάντων, τίποτα, πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ναι, έχω εδώ πέρα και άλλο ένα μπιφτεκάκι εδώ πέρα, ένα σαντουιτσάκι για το δρόμο, έτσι, για τη λιγούρα που λέμε. Ωραία, ξεκουράστηκα, εντάξει, όλα καλά, όλα ωραία. Campway εταιρεία. Φύγαμε, φύγαμε, δεν χάνουμε άλλο χρόνο, φύγαμε. Λοιπόν, όπως είπαμε θα ταξιδέψουμε νύχτα, είναι 8 παρά η ώρα. Πρέπει να οδηγήσουμε 8 ώρες μέχρι τις 4 το πρωί πρέπει να οδηγάμε και μετά να σταματήσουμε για ύπνο, έτσι, και μετά να σταματήσουμε για ύπνο. Λοιπόν, θα βγούμε από εδώ και θα πάμε αριστερά. Ναι, είμαι σίγουρος ότι θα βρεις. Ωραία. Είναι το πρώτο δρομολόγιο, όπως έχω πει και στο πρώτο part, στο πρώτο βίντεο που κάνω για λογαριασμό της Camway, της κρυμμένης εταιρείας. Εύχομαι να το πάμε καλά, να μην έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, στρίβουμε δεξιά και φύγαμε. Λοιπόν, καύσιμο από ό,τι βλέπω δεν χρειαζόμαστε, είμαστε πάνω από τη μέση, οπότε θα βάλουμε στην επόμενη στάση που θα κάνουμε. Λοιπόν, και πάμε, φύγαμε. Καλό δρόμο να έχουμε, ξεκουραστήκαμε, εντάξει, πήραμε δυνάμεις και πάμε. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Εδώ στην Αμερική. Η νύχτα θα είναι δύσκολη βέβαια, οφείλω να το ομολογήσω αυτό, αλλά παρόλα αυτά θα την παλέψουμε.
την ώρα που σταμάτησα ήταν μισή ώρα μετρημένη που σταμάτησα, ίσα ίσα για να μην έχω προβλήματα με τον νόμο, έτσι. Και συνεχίζουμε κανονικά. Οπότε να θυμάμαι ότι στις 4 η ώρα τα ξημερώματα πρέπει να σταματήσουμε για ύπνο τούτη τη φορά. Να το θυμάμαι, να μην το ξεχάσω. Ωραία, πηγαίνουμε με 75 μίλια την ώρα, αλλά θέλει λίγο προσοχή. Είναι και νύχτα τώρα και ως γνωστόν όποιος τη νύχτα περπατεί, το ξέρουμε το υπόλοιπο πως πάει, δεν χρειάζεται να το πούμε. Πρέπει να προσέχουμε γιατί έχουμε επικίνδυνο φορτίο, πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα. Ας πάμε μία αριστερά αν μπορέσουμε. Ωραία. Ωραία. Η ώρα είναι 9 παρα 20 το βράδυ. Έτσι, νύχτα πλέον. Εδώ ακόμα δεν μας δίνει να ανεβάσουμε ταχύτητα, ακόμα στα 65 μας λέει. Όχι, όπως είναι τα όρια θα πηγαίνουμε. Δεν είμαστε να κάνουμε τους ήρωες. Ωραία, ας πάμε και μία δεξιά. Άψογα. Και ξανά δεξιά, όπα, όπα, παραλίγο, ευτυχώς τον είδα τελευταία στιγμή. Αυτά είναι που λέμε τα δύσκολα. Όχι, ξανά αριστερά μας λέει τώρα, μας δουλεύει. Ωραία. Με 60 μας λέει εδώ και εγώ τρέχω. Αναλογικά τώρα θα μας αφήσει να πάμε περισσότερο. Ορίστε, 75, οπότε πατάμε λίγο γκάζι. Με 70 θα πάω εγώ. Για το λόγο ότι είναι νύχτα κυρίως και έχει και κίνηση.
αριστερά να κάνουμε προσπέραση. Αρκετά πολύ θα έλεγα για αυτό το δρόμο. Ωραία, πάμε 75. Πάμε 75. Είναι πάρα πολλά τα 75 μίλια. Είναι περίπου 120-130 χιλιόμετρα. Το καλό είναι ότι τους περάσαμε όλους. Σχεδόν όλους. Είναι κάποιος μπροστά. Είναι συνάδελφος, είναι. Μάλλον. Ως παντού θα πιάσουμε και μία δεξιά. Ναι, προσπέραση, συνάδελφος είναι όντως. Μέχρι στιγμής πάμε πάρα πολύ καλά. Αν εξαιρέσουμε ότι προηγουμένως παραλίγο να γίνει ατύχημα. Υποτίθεται ταξιδεύουμε νύχτα για να μην έχει κίνηση. Τι γίνεται? Τι έπαθες φίλος? Ω Χριστέ μου. Σκόψουμε. Εντάξει, κομπλέ. Φορά ήταν αυτή. Τώρα τους απέναντι με τη μεγάλη σκάλα που έχω δεν τους τυφλώνω. Θα μου πεις, εννοείται. Η ώρα είναι 12:05 το βράδυ. Έχουμε ώρα ακόμα.
Δεν είναι φαρδής πολύ ο δρόμος, δύο λωρίδες ανακυκλοφορία έχει, αλλά είναι ευθεία από ό,τι βλέπουμε, παιδιά, έτσι. Είναι μια ευθεία που λέμε. Πολύ μικρές στροφές. Πολύ ελαφρές στροφές. Γι' αυτό και δίνει να πάμε με 80. Εάν είχα κάποιο άλλο φορτίο, ναι, θα πήγαινα με 80, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά τώρα που έχουμε επικίνδυνο φορτίο, ναι φίλε μου, τώρα που έχουμε επικίνδυνο φορτίο, όχι, δεν θα το επιχειρήσω, θα το πάω λίγο πιο στα σίγουρα που λέμε. Όχι, λάθος κάνεις, πρέπει να στρίψουμε δεξιά εδώ. Κάνει λάθος ο φίλος μας στο GPS. Δεξιά. Έλα φίλε, παίρνα. Ωραία. Και φύγαμε, συνεχίζουμε. Πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το φορτίο που κουβαλάμε, έτσι. Πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το φορτίο που κουβαλάμε και αναλόγως με το βαθμό επικινδυνότητας που είναι, εάν είναι, εάν και εφόσον είναι, πηγαίνουμε και με την κατάλληλη ταχύτητα, έτσι. Δεν το παίζουμε μάγκες, ότι α, δεν παθαίνει τίποτα. Όχι, γιατί αυτός που το περιμένει και το φορτίο, το περιμένει σοκ και αυλαβές. Ωραία, δεν το περιμένει να είναι αχταρμάς. Και γι' αυτό πληρώνει κιόλας ο άνθρωπος, έτσι. Μια ευθεία έχουμε εδώ. Πολύ καλά. Ένα πλήρες δρομολόγιο, μεγάλο δρομολόγιο, και με τα καλά και με τα τυχόν κακά, εάν συναντήσουμε, έτσι. Είναι ακόμα πολύ νωρίς, έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Εδώ μπροστά βλέπω πάρκινγκ, πρατήριο, κάτι τέτοιο βλέπω, αλλά εμείς θα σταματήσουμε πιο κάτω. Έχουμε ώρα να ταξιδέψουμε ακόμα. Ναι, είναι και πάρκι και είναι και πρατήριο. Αυτό μου αρέσει στην Αμερική, ότι έχει μεγάλα πάρκινγκ. Μεγάλα, οργανωμένα, ωραία πάρκινγκ. Αυτό είναι ένα καλό που μου αρέσει στην Αμερική. Έχουν άπλα. Είναι οργανωμένα με τους security να φυλάνε, έτσι. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό θετικό για τους φορτηγατζίδες. Να κοιμάσαι άνετα που λέμε, να μην έχεις άγχος, μην σου επιτεθεί κάποιος, μην σου κλέψει κάτι, μην γίνεται οτιδήποτε, έτσι. Γιατί έχουν γίνει πολλά περιστατικά κλεψίματος και τέτοια πράγματα σε αυτό το κομμάτι, να έχουν ανοίξει φορτηγά και. Οπότε έχεις μια ασφάλεια στο φυλαγμένο πάρκινγκ, να το πω έτσι.
νιώθεις ότι έχεις μια ασφάλεια και την έχεις. Και την έχεις. Πάρα πολύ καλά. Μου αρέσει πάρα πολύ ο δρόμος που είναι μια ευθεία και δεν μας πηγαίνει συνέχεια δεξιά-αριστερά να μας γίνει το μυαλό φραπές. Το φορτηγό είναι τρομερά ξεκούραστο. Midland, Οδέσα, μόλις ξεκλειδώσαμε την πόλη. Και τι έλεγα. Ξεκούραστο, δεν κουράζεσαι καθόλου. Ταξιδεύεις άνετα με τέτοια μηχανήματα. Και έχεις και όλες τις ανέσεις εννοείται. Έχεις όλες τις τελευταίες τεχνολογίες. Δύο είναι η ώρα, πάρα πολύ καλά. Το καλό είναι ότι περνάει η ώρα. Αυτό είναι το καλό, ότι περνάει η ώρα. Πάρα πολύ ωραίο δρομολόγιο μεταξύ. Εμένα μου αρέσει αυτή τη στιγμή, με πιάνετε. Για να είμαι ειλικρινής, πολύ ωραίο το δρομολόγιο και εφόσον δεν έχουμε και άλλα τεχνικά προβλήματα ή οτιδήποτε, όλα κομπλέ, όλα τζετ. Απλά θέλω να ρίξω μια ματιά που μπορούμε μετά σε ποιο πάρκινγκ να σταματήσουμε, αν και βλέπω έχει διάφορα πάνω πάρκινγκ στο δρόμο, ορίστε έχει και, έχει και την πόλη εδώ, το Big Spring, έτσι, έχει και εδώ πάρκινγκ, να το, και εδώ πάρκινγκ με πρατήριο να βάλουμε και να φουλάρουμε και καύσιμα. Ω, μια χαρά είμαστε, μια χαρά είμαστε, μια χαρά είμαστε. Μας έμειναν 1419 μίλια από ό,τι βλέπουμε, έτσι, φύγαμε, πάμε, 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 πάμε. Είναι αρκετά μεγάλο. Και καλό είναι να βάλω και ένα mark, γιατί εδώ θα σταματήσουμε. Εδώ ακριβώς θα σταματήσουμε, που είναι πάνω στο δρόμο. Εν τω μεταξύ έχω βρει ότι υπάρχει ένα glitch, να το πω ρε παιδί μου, ένα bug, ότι δεν μπορούμε να βάλουμε mark μέσα στο χάρτη cost to cost, εννοώ, έτσι, στο μοντάκι, δεν μπορούμε να βάλουμε mark μέσα στα parking, έτσι. Είναι bug αυτό, οπότε να έχω το νου μου, να μην φύγω ευθεία. Είναι bug και εύχομαι να το φτιάξουν σίγουρα και σύντομα. Μια χαρά θα μας βολέψει, εκεί θα σταματήσουμε για ύπνο. Μια χαρά θα μας βολέψει. Περνάμε το Big Spring αυτή τη στιγμή. Ορίστε, που είναι εδώ αριστερά μας. Μεγάλες ευθείες εντωμεταξύ εδώ στο Coast to Coast Map. Τρομερές ευθείες. Βέβαια δεν είναι όλοι οι δρόμοι έτσι, εννοείται.
Έχει και κάτι παραδρόμους, έχει και κάτι από ό,τι έχω δει που είναι πολύ ενδιαφέρον κάποια στιγμή να τους δούμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 3 παρα 10. Φτάνουμε σιγά σιγά να συμπληρώσουμε 8 ώρες οδήγησης. Έτσι. Θα κοιμηθούμε, θα ξυπνήσουμε στο επόμενο πάρτι εννοείται και θα συνεχίσουμε. Επίσης ένα καλό feature θα ήταν αν έβαζε η SES να μου δίνει τη δυνατότητα να διαλέγω εγώ πόσες ώρες θα κοιμάται ο οδηγός, έτσι, και καλά εγώ μέσα στο παιχνίδι, ωραία, να μου δίνει τη δυνατότητα να διαλέγω εγώ ότι ξέρεις τι, θέλω να κοιμηθώ 4 ώρες τώρα, μετά θέλω να κοιμηθώ εγώ, θέλω στην επόμενη στάση που θα κάνω να κοιμηθώ 8 ξέρω εγώ ή 3 ή 2, ένα πάρα πολύ καλό feature θα ήταν αυτό. Που εύχομαι κάποια στιγμή να το βάλει η SES και στο Eurotrack αλλά και στο American Track. Θα δούμε. Γιατί τώρα πατάς και κοιμάσαι κατευθείαν, ξέρω εγώ, 8-10 ώρες στη σειρή, σε όσες στάσεις και να κάνεις, έτσι. Θα ήθελα να μου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Για να ξαναδώ μια φορά εδώ πέρα που είμαστε, ωραία. Πού μπορώ, δεν μπορώ να βάλω κάπου, έστω και εδώ ένα mark να βάλω. Ναι, έχει, όχι, δεν κάνει καμία διαφορά. Θα ήθελα να βάλω εδώ παράδειγμα ένα mark. Έτσι, ή εδώ. Δεν μου δίνει αυτή τη δυνατότητα όμως, για να δω λίγο. Όχι, δεν μου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Είναι αυτό το bug στο cost-to-cost map mode. Είναι bug αυτό. Δεν καταλαβαίνεις που πρέπει να στρίψεις και πολλές φορές φεύγεις και λες τώρα τι έγινε. Ωραία είναι πάντως και η νύχτα, έχει τη χάρη της, μπορούμε να πούμε. Έχει τη χάρη της και η νύχτα να ταξιδεύεις. Πρέπει βέβαια να είσαι ξεκούραστος. Αλλά ναι. Λοιπόν, ας πιάσουμε και μία δεξιά. Λοιπόν, δεν είμαστε στην πρώτη έξοδο. Η πρώτη έξοδο είναι η πόλη Αμπιλέμε. Αμπιλένε, αν τη λέω σωστά. Έτσι, από εδώ στρίβουμε για την πόλη στην επόμενη έξοδο. Στην επόμενη έξοδο. Ωραία. Να το θυμάμαι, να μην το ξεχάσω. Ωραία, η ώρα είναι 4 παρά. Μια χαρά μας έκατσε. Μια χαρά μας έκατσε. Μέσα στο ωράριο είμαστε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το νόμο, έτσι. Λοιπόν, εμείς εδώ πηγαίνουμε ευθεία, δεν στριβούμε. Στον επόμενο, στην επόμενη έξοδο θα στριψουμε. Θα τα περάσουμε όλα αυτά εδώ πέρα, τα γεφυριλίκια και τα λοιπά και τους εξόδους και αυτά και θα στρίψουμε πιο κάτω. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, φαίνεται που είναι να πάμε τώρα, έτσι. Εδώ μπροστά, ορίστε. Και εννοείται θα φουλάρουμε και καύσιμα, γιατί έπεσε κάτω από τη μέση
η στάθμη του πετρελαίου και πάμε κατευθείαν για ύπνο. Έτσι. Λοιπόν, σβήνουμε κινητήρα. Πόσο έχει? 2,17. Φαρμακείο, ε. Είναι λίγο ακριβά, θα έλεγα. Οκ, εντάξει, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Όλο στο πρόγραμμα είναι. Κομπλέ, το γεμίσαμε το ρεζερβουάρ. Οπότε φεύγουμε, πηγαίνουμε ευθεία. Να παρκάρουμε και να κοιμηθούμε. Ωραία, πάμε. Συνάδελφε, μη θες να πέσεις πάνω στη νητροκυταρίνη, γιατί θα γίνουμε όλοι μπαρμπαρόνα. Μην κάνεις τέτοια λάθη, συνάδελφε. Λοιπόν, εδώ είναι το πάρκινγκ. Ω, έχει άφθονο, άφθονο μιλάμε χώρο. Ωπα, καλός. Λοιπόν, σβήνουμε και κοιμόμαστε. Πάμε κατευθείαν για ύπνο. Λοιπόν, η ώρα είναι 4 και 10, είμαστε στο ωράριό μας κομπλέ και κοιμόμαστε. Ξυπνήσαμε 2 η ώρα το μεσημέρι. Δηλαδή, κοιμηθήκαμε 10 ώρες. Κοιμηθήκαμε 10 ώρες που είναι υπερβολικά πολύ. Έτσι, είναι υπερβολικά πολύ. Γι' αυτό θα ήθελα να έχω την επιλογή να κοιμάμαι όσες ώρες θέλω εγώ. Κανονικά πρέπει να κοιμηθούμε αυτή τη στιγμή, έπρεπε να κοιμηθούμε 8 ώρες, αν δεν κάνω λάθος. Όχι 10, 8. Ωραία, εμείς κοιμηθήκαμε 10. Τέλος πάντων, θα ήθελα αυτή την επιλογή να την έχω κάποια στιγμή. Όπως και να έχει, σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε στο επόμενο. Είμαστε ξεκουραστοί, κοιμηθήκαμε καλά, είναι 2 και 10 το μεσημέρι. Θα συνεχίσουμε πάλι με αυτό το στυλ, είμαστε φουλαρισμένοι στο φορτηγό με καύσιμα. Θα συνεχίσουμε πάλι με αυτό το στυλ. Στο επόμενο θα δουλέψουμε πάλι 4 ώρες, θα οδηγήσουμε 4 ώρες, θα σταματήσουμε πάλι για μισή ώρα, έτσι, και θα ξανασυνεχίσουμε για άλλες 8 ώρες πάλι, που θα ξανακοιμηθούμε πάλι. Για πόσο θα κοιμηθούμε, όσο μας βγάλει το παιχνίδι, αφού δεν έχουμε τη δυνατότητα να κοιμηθούμε. Ήθελα να κοιμηθώ, να πω την αλήθεια, να κοιμηθώ 4 ώρες. Δεν ήθελα να κοιμηθώ ούτε 10 που κοιμήθηκα στην προκειμένη περίπτωση, αλλά ούτε και 8. Ήθελα να κοιμηθώ 4 ώρες, να ξυπνήσω δηλαδή στις 10 η ώρα το πρωί και να συνεχίσω το δρομολόγιο μου. Αλλά δεν έχω αυτή την επιλογή και εύχομαι να την βάλω κάποια στιγμή μέσα. Οπότε θα το κάνουμε έτσι όσο γίνεται. Να το φτιάξουμε εμείς δηλαδή όσο γίνεται αληθινό, αληθοφανές, έτσι. Αυτά, τέλος πάντων, ελπίζω να σας άρεσε, παιδιά, και το δεύτερο part. Αναμένουμε στο επόμενο part, Camway Freightliner Cascadia από Phoenix, Arizona για Wilmington, Βόρεια Καρολίνα, cost to cost map mod, τα link για τα μοντάκια στην περιγραφή, like, αφήστε μου τα σχόλια σας από κάτω και θα τα πούμε, παιδιά, σύντομα. And the bye.